Στο Δημαρχείο βρέθηκε νωρίς το πρωί ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φιν, Άντι Ντένισον. Και σίγουρα πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται πώς γίνεται ο κύριος Ντένισον να βρίσκεται στην Καβάλα ακόμη 6 μέρες μετά την λήξη του πρωταθλήματος Φιν Masters, που φιλοξενήθηκε στην πόλη μας, αλλά η αλήθεια είναι πως ο κύριος Ντένισον, εντυπωσιασμένος από την ομορφιά της Καβάλας, ξέχασε να φύγει και συνεχίζει τις διακοπές του στην πόλη μας. Στο Δημαρχείο συναντήθηκε με την Δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, η οποία τον ευχαρίστησε για το μεγάλο δώρο που πρόσφερε στην πόλη, αυτό της διοργάνωσης των σπουδαίων αγώνων νηστιοπλοείας. Σήμερα υποδέχεστε τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αλλά και το κλιμάκιο εδώ του ΝΟΚ. Είναι μεγάλη τιμή για το Δήμαρχο αυτής της πόλης, αλλά και την ίδια την πόλη να υποδέχεται στο σπίτι της τον κύριο πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ο οποίος μας εμπιστεύθηκε και έφερε τους αγώνες στην Καβάλα, αφού προσπαθήσαν φυσικά με την προσπάθεια, όχι δική μας προσπάθεια, προσπάθεια των ίδιων των ανθρώπων της ιστιοπλοείας. Λοιπόν, είναι μεγάλη τιμή για την πόλη, ήταν μεγάλη χαρά για μας. Περάσαμε μία ξέχαστη εβδομάδα εμείς που τους βλέπαμε απ' έξω. Υποθέτω ότι περάσαν και αυτοί πολύ καλά από μέσα. Και he has already a sunburn. Λοιπόν, έχει ήδη ηλιοκαεί ο πρόεδρος, άρα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε γιατί παρατείνει τις διακοπές του στην πόλη. Ήταν ένα πάρα πολύ εξαιρετικό και ζωντανό event αυτοί οι αγώνες και όπως είπα και άλλη φορά, ελπίζω να ξαναγίνουν. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κεραμιδά, ο οποίος ήταν άψογος, να ευχαριστήσω τον κύριο Πασχαλίδη, ο οποίος ήταν εκεί τόσες μέρα νύχτα και όλους τους υπόλοιπους εθελοντές και ανθρώπους του ΝΟΚ και ανθρώπους της κολύμβησης και της ιστιοπλοείας που δώσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να γίνουν αυτοί οι αγώνες. 6 days after the end of the championship, you're still in Καβάλα. Why not? The weather's no good in England. I stay in Καβάλα. It's lovely, you know. Enjoy the restaurants. Καιρός δεν είναι καλό στην Αγγλία, λέει, και μένει στην Καβάλα. So I'm happy here. Maybe I'll go this weekend. Είναι ευτυχισμένος εδώ και μπορεί στο τέλος της εβδομάδας να φύγει. Πέρασε πολύ. Ήταν η πρόθεσή του να κάνει μια επίσκεψη και στο Δημαρχείο της πόλης. Ευχαριστήσει κιόλας για την υποστήριξη για τους αγώνες. Τι περιμένει από εδώ και πέρα η Καβάλα, μπορεί να έχει ξανά μια διοργάνωση ανάλογου βεληνικούς? Είναι ευχαριστημένος από ό,τι είδε τώρα που περάσανε οι μέρες και κάπως ηρεμήσανε τα πράγματα? Ναι, ήδη μιλάμε για το 2020, σκέφτονται να ξαναέρθουν και σίγουρα η πόλη έχει τις υποδομές για να υποστηρίξει και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Όσο για το τι του άρεσε περισσότερο στην Καβάλα, ο κύριος Ντένισον απάντησε. Άρεσε ο Μπάτης, επίσης το κέντρο και το λιμάνι και ό,τι υπάρχει γύρω από το λιμάνι. Τώρα που ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα, βλέπουμε όμως τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας μας κάνει τιμή και είναι ακόμη στην Καβάλα, συνεχίζει την παραμονή του εδώ και το βλέπουμε και αρκετά χαρούμενο. Ναι, όλοι ήταν, όχι μόνο ο ίδιος, όλοι ήταν χαρούμενοι. Όλοι θέλουν να επισκεφθούν την Καβάλα είτε σε αγώνες, όπως είπαμε, το 2020 για αυτή την κατηγορία, αλλά και σαν τουρίστες. Πολλοί μας εκμυστηρεύτηκαν ότι θα θέλαν να αγοράσουν και κάποιο διαμέρισμα στην Καβάλα και όταν θα βγουν στη σύνταξη να είναι ο μόνιμος τόπος διαμονής τους. Είναι γεγονός αυτό, όχι ένας, δύο, τρεις τουλάχιστον εκμυστηρεύτηκαν σε μένα αυτό το γεγονός. Εσείς πιστεύετε ότι η Καβάλα πλέον με την εμπειρία την οποία διαθέτει από τη διοργάνωση του Fin Masters μπορεί να υποστηρίξει άλλη μία τέτοια διοργάνωση στο εγγύς μέλλον? Σίγουρα και θα είναι πιο έτοιμη. Τις μικροελλείψεις που είχαμε τις ξέρουμε ήδη, θα τις διορθώσουμε και την επόμενη φορά θα είναι ακόμη καλύτερα.